Πάμε στο Σωτήρη τον Δανέζη. Πάμε τον απεσταλμένο του Open. Είναι στην Ασδότ, στο νότιο Ισραήλ ο Σωτήρης. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα. Πώς είναι τα πράγματα? Εκεί τώρα που είσαι, πόσο μακριά είσαι από τη Γάζα? Πού είσαι τώρα, δηλαδή? Κοντά είναι. Κοντά πολύ. Είμαστε γύρω στα 20 χιλιόμετρα, αλλά είναι στην απόλυτη ευθεία, είναι ακριβώς πίσω από εδώ. Είναι γύρω στα 20 χιλιόμετρα η Γάζα. Μπορεί να έχει κανείς οπτική επαφή αν υπάρξουν βομβαρδισμοί το βράδυ. Άκουγα τη συζήτησή σας και θα συμφωνήσω με όλα όσα άκουσα πιο πριν, ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο που συμβαίνουν παράλληλα πράγματα σε τρεις κατευθύνσεις. Η μία είναι η στρατιωτική, έτσι έχεις από τη μία μια προετοιμασία των στρατιωτικών δυνάμεων για χερσαίες επιχειρήσεις και είναι ξεκάθαρο αυτό. Τουλάχιστον όποιος κινείται στον νότο μπορεί να καταλάβει ότι ο στρατός παίρνει θέσεις και δεν έχει αποκλίνει ούτε εκατοστό από τον πρωτεύοντα στόχο που είναι οι χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα. Από την άλλη έχεις εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο, εκεί όπου γίνονται όλες οι ευαίσθητες διαπραγματεύσεις, όπου η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται πιέσεις από τη Δύση, την Ουάσιγκτον, αλλά μπορεί και από Ευρωπαίους, να καθυστερήσει την επόμενη φάση της επιχείρησης, ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι ή περισσότεροι όμηροι, ή να αποφύγει τα χειρότερα. Δηλαδή, χθες ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ είπε: κοιτάξτε τα δικά μας, το δικό μας πάθημα στη Ραμάλα, στην Μοσούλη. Όταν μπήκαμε στη Μοσούλη, πόσους μήνες χρειάστηκε σε έναν πόλεμο από γειτονιά σε γειτονιά και από πόρτα σε πόρτα, πόσο χρόνος χρειάστηκε για να καταλάβουμε τη Μοσούλη και να διώξουμε το ISIS. Και υπάρχει και ένα τρίτο μέτωπο που είναι καθαρά το μέτωπο των διαπραγματεύσεων. Εκεί το Κατάρ δέχεται την πίεση των Αμερικανών να παρέμβει στην Χαμάς. Η Χαμάς παίζει ένα παιχνίδι ισορροπιών, προσπαθεί από τη μία να καθυστερήσει τον πόλεμο και την επέμβαση των Ισραηλινών στη Γάζα, από την άλλη προσπαθεί να κρατήσει όσο περισσότερο μπορεί το χαρτί της, το ισχυρό της χαρτί που είναι, αν μη τι άλλο, οι Όμηροι. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή, θα έλεγε κανείς, με πολλούς παίκτες και πολλές και διαφορετικές, πολλά και διαφορετικά σενάρια για το πώς μπορεί να εξελιχθεί. Έτσι, η Μέση Ανατολή πάντα. Βεβαίως όλα τα άσχημα σενάρια, τα εφιαλτικά, είναι στο τραπέζι. Έτσι, η διάχυση της κρίσης στις γύρω χώρες. Βλέπουμε ήδη τέτοιου είδους σημάδια, τους βομβαρδισμούς των αεροδρομίων στη Συρία, το βόρειο μέτωπο που είναι θερμό με την Χεσμπολά, τη Γάζα που είναι ένα καζάνι που βράζει βεβαίως, γιατί εκεί έχουμε όλο το ανθρωπιστικό κομμάτι, αλλά και την δυτική όχθη με 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους ξεσηκωμένους. Έχουν γίνει ήδη 580 συλλήψεις εκεί και οι φυλακές των Ισραηλινών έχουν γεμίσει από Παλαιστίνιους από την δυτική όχθη, Παλαιστίνιους που το Ισραήλ κατηγορεί για σχέση με την τρομοκρατία. Ναι. Λοιπόν, Σωτήρη, έχετε το νου σου, πρόσεχε κι εσύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει στρατιωτική λύση πάντως. Δηλαδή, λέμε ότι δεν μπορεί να αποφύγει την εκαθάριση με άλλο τρόπο. Αλλά και άμα μπει μέσα, ρε παιδί μου. Εσύ τώρα που τα ξέρεις, να ρωτήσουμε την κύριο Γρίβα μετά. Αλλά πες μας και εσύ μια κουβέντα. Είναι το Ισραήλ ικανό να τα βάλει, να κάνει 4 μέτωπα και να τα πολεμάει στα 4 μαζί? Διότι για 4 μέτωπα μιλάμε. Δεν θα, θα σας πω τι δεν είναι ικανό να κάνει το Ισραήλ. Το Ισραήλ στην παρούσα φάση δεν είναι ικανό να πει δεν κάνω τίποτα. Θα εξερευνήσουμε μια διπλωματική λύση, θα τα βρούμε και θα πάμε όλοι σπίτια μας. Αυτό είναι το μόνο, βέβαιο, είναι το μόνο σενάριο που δεν μπορεί να δει κανείς αυτή την ώρα. Δεν αντέχει να μην κάνει στρατιωτική επιχείρηση, Σωτηρία. Και 1.500 νεκρούς. Ναι. Ναι, δεν μπορεί να μην προχωρήσει σε στρατιωτική επιχείρηση όταν από την αρχή μέχρι σήμερα όλη η ρητορική της κυβέρνησης και του στρατού είναι ερχόμαστε για να καταστρέψουμε τη Χαμάς. Λοιπόν. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και να πει. Ωραία. Με Σωτήρη μου, να είσαι καλά. Αφήνουμε την κατάσταση ως έχει. Ευχαριστούμε, Σωτήρη. Ευχαριστούμε πολύ. Και επιπροσθέτω. Ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας.